Βρισκόμαστε στο τέρμα της Περικλέους. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη σε όλη την Πεντέλη, αλλά εδώ ειδικά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε για όλη τη Ρεματιά, μιλάμε για σπίτια που κάηκαν. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πεντελιώτες και τους μελισσιώτες. Καλούμε όλο το λαό της Πεντέλης να βρεθούμε αύριο κιόλας στον αγώνα για την οργάνωση, να πάρθουν μέτρα για την προστασία. Βασικά, για να πάρουμε ανάσες αυτή τη στιγμή και να αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά και για την προστασία, την ουσιαστική προστασία και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει γίνει στο Πεντελικό, που αυτό συνεπάγεται ένα ολοκληρωμένο, όχι σχέδιο, αλλά ολοκληρωμένο επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό που θα μπορεί να έχει δασική υπηρεσία πλήρως τελεχωμένη, όχι αυτή την κατάντια με τις 10.000 ελλείψεις προσωπικό, να μην υπάρχουν δασολόγοι για να φροντίσουν το Πεντελικό και να που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτές τις ελλείψεις πληρώνουμε, γιατί δεν υπάρχει αυτό ακριβώς το ολοκληρωμένος κεντρικός σχεδιασμός. Ένα σχεδιασμός που δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση και καμία άλλη κυβέρνηση και δεν θέλει αλλά και δεν μπορεί, γιατί πρέπει να καλύψει τις ανάγκες αλωνών. Ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, ανάγκες των επιχειρηματιών, ανάγκες που πρέπει να στέλνουμε τις φρεγάτες για να φυλάνε σύνορα εκεί που δεν υπάρχουν. Και να που βρισκόμαστε σήμερα. Και γι' αυτό φέρει ευθύνη και η σημερινή διοίκηση, γιατί προσπαθώντας να απαλλάξει την κυβέρνηση από την όποια ευθύνη, βιάστηκε να συνενέσει ακόμα και με την κοία που περάστηκε για να μην δοθούν οι μικρές αποζημιώσεις στο λαό της Πεντέλης. Και αυτή τη στιγμή όλοι οι πεντελιώτες να βρίσκονται έκθετοι. Και γιατί η κοία πέρασε, δεν τη σταματήσανε, το ψήφισμά μας δεν δεχτήκανε να το περάσουνε και αυτή τη στιγμή όλοι οι πεντελιώτες είναι έκθετοι. Εδώ λοιπόν είμαστε για να παλέψουμε, γιατί όπως έχουμε πει από το σύνθημα της Εύβοιας, μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο για την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος.